Ευδοκία μου. Χαίρετε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μοιράστηκες την πορεία ζωής σου μέχρι τώρα μαζί Χαρά μας. Θέλω να σου πω ότι δυστυχώς το θέμα το οποίο ανέφερες για την κακοποίηση είναι πιο επίκαιρο από ποτέ και δίνεις ένα πολύ όμορφο μήνυμα ότι αν αγαπάμε τον εαυτό μας δεν πρέπει να επιτρέπουμε σε κανέναν να σηκώνει το χέρι πάνω μας. Περιέγραψες ότι αυτός ο άνθρωπος έσπασε την πόρτα και έσπασε και εσένα. Ως γυναίκα, διότι όλοι γνωρίζουμε ότι στους τελευταίους μήνες η Ελλάδα μετρά 11 γυναικοκτονίες και η βία μέσα στα σπίτια δυστυχώς καλπάζει, θα πρέπει καθημερινά άνθρωποι που έχουν βιώσει τη βία σαν και εσένα να λένε «Όχι, βάζω τα όρια μου». Δεν αφήνω κανέναν να με κακοποιεί. Και στο λέω, γιατί μεγαλώνω κι εγώ δύο γιους, και κάθε μέρα τους λέω ότι τις γυναίκες θα πρέπει να τις σέβεστε όσο κανέναν άλλον στον κόσμο. Ευδοκία, εγώ αυτή τη στιγμή μπροστά σου υποκλίνομαι. Σε ευχαριστώ που μοιράστηκες μαζί μας αυτό το οποίο σου συνέβη. Και θα συνεχίσω εγώ, Ναταλή, και θα πω ότι μην παραμυθιάζεται καμία κοπέλα εάν κάποιος ψευτόμαγκας, κάποιο κτίνο σηκώσει χέρι πάνω της, ότι δεν θα το ξανακάνει. Θα το ξανακάνει. Έτσι είναι. Και πρέπει να φύγει απευθείας. Και αυτό το τομάρι, αυτό το κτίνος, αν σέβεται έστω και λίγο τον εαυτό του, πρέπει να ανοίξει την πόρτα να φύγει για να σωθεί αυτή η κοπέλα. Έτσι είναι και αν... Μέρη, είδαμε άπλωσε στο χέρι σου στην Ευδοκία. Ναι. Το έχω ξαναπεί, εκτιμώ πάρα πολύ την Ευδοκία και τη στάση της και της υπενθυμίζω κάθε μέρα να έχει αυτή την θετική πλευρά της και να μας μεταφέρει μόνο θετικότητα και να μην κολλάμε σε μικροπράγματα τα οποία συμβαίνουν εδώ μέσα, γιατί τα ουσιαστικά πράγματα και τα σημαντικά είναι εκεί έξω. Εγώ συγκινήθηκα πάρα πολύ, έχουμε ίδιες απόψεις για όλα αυτά τα θέματα. Και να σημειώσω ότι η βία υπάρχει παντού και όχι μόνο στις γυναίκες. Υπάρχει δυστυχώς και στους άντρες και υπάρχει και η ψυχολογική βία και οποιαδήποτε μορφή βίας δεν πρέπει να ανέχεται. Πρέπει να καταδικάζεται. Δεν πρέπει να γίνεται ανεκτίνα. Σαμάνθα, θέλω ένα σχόλιο και από σένα. Γνώρισες καλύτερα την Ευδοκία? Εγώ μπορώ να πω ότι ήξερα κάποια από αυτά τα πράγματα, όχι τόσο λεπτομερώς. Λεπτομερός και μη λεπτομερός είναι το ίδιο τραγικά για μένα. Εγώ είμαι κατά της βίας γενικά και όχι μόνο κατά τη βία της γυναίκας. Γενικά θεωρώ ότι ο άντρας και η γυναίκα είναι ισάξιοι. Ούτε η γυναίκα πρέπει να σηκώσει χέρι στον άντρα, αλλά ούτε ο άντρας στη γυναίκα. Με συγκίνησαν αυτά που είπε η Ευδοκία και ήταν πολύ σωστά. Θα ήθελε κάποιος συγκάτοικος να προσθέσει κάτι? Ναι. Ρώτησα αυτό που έκανε, άσχετα με τη μεταξύ μας διαμάχη, ότι αυτό που έκανε θέλει πολλά κότσια. Γιατί πολλές γυναίκες το αποδέχονται και είναι πολύ κακό αυτό και δεν πρέπει να υπάρχει αυτή η μορφή βίας για κανένα λόγο. Γιατί είναι άνανδροι αυτοί που το κάνουν. Και πιστεύω ότι θα δώσουμε ένα χειροκρότημα σαν το σπίτι για αυτό το οποίο βγήκε και έκανε. Θέλω να πω ότι ο καθένας μας, ας πούμε, κουβαλάει ένα σταυρό, άλλος μεγαλύτερο, άλλος μικρότερο. Εμένα μου αρέσει να συγκεντρώνομαι στο θετικό πάντα της υπόθεσης και αυτό ήταν κάτι πραγματικά με σκοπό. Δηλαδή είπα κάτι αρνητικό που έχω ζήσει για να το μοιραστώ και με τα κορίτσια εκεί έξω και με το δικό μου τρόπο, αν μπορώ, εφόσον έχουμε την προβολή εδώ, να βάλω έστω ένα λιθαράκι, αν κάποιο κορίτσι με ακούσει και λίγο πάρει από τη δύναμη, λίγο το σκεφτεί διαφορετικά, σαν αφορμή το δει και αγαπήσει περισσότερο τον εαυτό τους. Και ήθελα να πω, τα κορίτσια που δεν έχουν τη δύναμη να το κάνουν μόνα τους, είναι καλό να απευθύνονται σε άτομα που τις αγαπάνε όντως, τους γονείς, τις φίλες, τους φίλους. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που σε αγαπάει και δεν θα θέλει να τερματιστεί κάτι τέτοιο και μπορεί να σου δώσει περισσότερο δύναμη. Ευδοκία, σε ευχαριστούμε πολύ. Εγώ. Που μοιράστηκες έτσι αυτή τη γραμμή ζωής μαζί μας. Πραγματικά σε ευχαριστούμε πολύ.